Κύριε Παπαδάκη, εσάς, για εσάς ποιο είναι το διακύβευμα και για την ομάδα και για το ΚΚΕ? Είναι, καταρχήν, είναι μάχη και όχι μόνο ευρωεκλογών, και περιφερειακές και τοπικές εκλογές, πιθανά και βουλευτικές όποτε γίνουν. Για μας ένα μυαλό, μία συνείδηση και μία τοποθέτηση πρέπει να έχει ο λαός μας απέναντι σε όλες αυτές τις κάλπες που θα του δοθεί ευκαιρία να απαντήσει απέναντι σε έναν ενιαίο αντίπαλο με διάφορα επιτελεία, κυβερνήσεις, περιφερειακές τοπικές διοικήσεις, Ευρωκοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικότερα, που του μαυρίζουν τη ζωή, του έχουν επιτεθεί με λύσα όλα αυτά τα χρόνια, προωθώντας πολύ σκληρά αντεργατικά μέτρα, μνημόνια, ματωμένα πλεονάσματα, και η μεταμνημονιακή εποχή στην ίδια γραμμή μέχρι το 2060 έχει χαραχτεί. Συνεχίζεται η εποπτεία, τη βλέπουμε μπροστά μας αυτές τις μέρες με τις αξιολογήσεις και τις δόσεις και όλη αυτή τη συζήτηση. Άρα από αυτή τη σκοπιά, όλα αυτά που λέγανε παλιότερα ο ΣΥΡΙΖΑ και τα εγκατέλειψε, ότι η Ευρώπη αλλάζει, νομίζουμε ότι βγαίνει συμπέρασμα ότι μόνο χειρότερη μπορεί να γίνει, γιατί είναι μια διακρατική ένωση του κεφαλαίου. Να, γιατί λοιπόν σήμερα πρέπει οι λαοί να στραφούν ενάντια της, να την αποκαλύψουν και ταυτόχρονα να παλέψουν για τη δικιά τους εξουσία με αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτήν τη γραμμή πιστεύουμε ότι μπορεί ο λαός να έχει μια διέξοδο από τη σημερινή μαυρίλα, γιατί η Ευρωπαϊκή Ποια είναι Ένωση... Ποια είναι η διέξοδο για σας? Η πραγματική διέξοδος για μας είναι μια οικονομία που οι λαοί θα κάνουν κουμάντο και όχι τα μονοπόλια, γιατί σήμερα ακριβώς αυτή η οικονομία της ανταγωνιστικότητας, των χαμηλών μισθών, του τσακίσματος όλων των εργατικών δικαιωμάτων, αυτές είναι οι επιταγές του κεφαλαίου. Εννοείται σήμερα. Εννοείται εθνική υπερηχαράκωση. Θα σας πω ποιος, αν δείτε σήμερα για παράδειγμα τη συζήτηση που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το κάλπικο δίπολο πρόοδος ακροδεξιά, γιατί εδώ οι πολιτικές τους διαφορές φαίνονται ότι είναι σε δεύτερα ζητήματα. Δείτε για παράδειγμα. Βγαίνει ο Μακρόν και μιλάει για προστασία των συνόρων. Βγαίνει και λέει ότι εδώ πρέπει να απαντήσουμε στην Κίνα και στις Ηνωμένες Πολιτείες να μην έχουν επιθετικές κινήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και καλεί για οικονομικό προστατευτισμό. Βγαίνει ο Όρμπαν απαντώντας μετά και λέει, βλέπετε, είναι μικρές. Περιλαμβάνει είναι στις λεπτομέρειες. Όμως, κύριε Παπαδάκη, είναι στις λεπτομέρειες, Μακρόν, λέει ο Όρμπαν. Ο Όρμπαν απάντησε στο Μακρόν, λέει, είναι στις λεπτομέρειες οι διαφορές μας. Άλλο παράδειγμα. Εσάς ποια είναι η απάντηση απέναντι στην άνοδο της ακροδεξιάς? Ναι, λίγο μόνο γιατί περίμενα πολύ υπομονετικά. Ως ευρωβουλευτής. Ναι, ως ευρωβουλευτής θα σας απαντήσω. Υπάρχει λοιπόν μια γραμμή που αποκολουθιέται και στο προσφυγικό, που υποτίθεται είναι μεγάλες διαφορές. Όλες οι σύνοδοι κορφής υπογράφηκαν συγκεκριμένα ομόφωνα ψηφίσματα που φτάναν μέχρι στις απελάσεις, στην καταστολή, στις αποβάθρες αποβίβασης, και νομιμοποιούσαν το χάλι της μόριας, γιατί αυτές είναι οι ανθρωπιστικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μόρια είναι οι ανθρωπιστικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Σάμος, η Χίος, για παράδειγμα και η κατάσταση των Κατσικά και σε άλλες περιπτώσεις με τους πρόσφυγες. Αλλά εδώ βγαίνει μια εικόνα ότι ο Σαλβίνη, για παράδειγμα, είναι εναντίον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απάντησε ο Σαλβίνη, ας μην τον ερμηνεύουμε όπως θέλουμε, απάντησε ο Σαλβίνη στον βουλευτή του που υπενήχθηκε κάτι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι εμείς δεν έχουμε σκοπό να εγκαταλείψουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Ευρωπαϊκό, ναι, Λαϊκό, ένα σχέδιο, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, εκτός από τον Όρμπαν, υπάρχει και ο Κούρτς, ξέρετε. Του ξεχάστηκε αυτός, δεν υπάρχει. Και να σας πω και γιατί λέει όχι μόνο ο Κούρτς, το FPO, το ακροδεξιό κόμμα στην Αυστρία, δεν λέει να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο και η Λεπέν. Η Λεπέν σταμάτησε ακόμα και να μιλάει για έξοδο από το ευρώ. Αυτό που λέει είναι ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπερκράτος. Και περισσότερη κυριαρχία. Αυτό είναι η διάλυση εκ των έσω. Αυτό παραμένουμε για να διαλύσουμε την Ευρωπαϊκή. Ότι αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα με την, ναι, με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που μέχρι τώρα ήταν μαζί και αντάμα με τον Καμένο, τον ακροδεξιό, που τώρα ξαφνικά έγινε η επάρατος και στείνει ολόκληρο αντιακροδεξιό μέτωπο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που βλέπουμε με τη συνέβρεση του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης, με την
με τον Τραμπ, με τον εθνικιστή Τραμπ ως ο καλύτερος συνεταίρος. Αυτό που βλέπουμε με τη Νέα Δημοκρατία να ψαρεύει στα θολά νερά με το Σκοπιανό, με τις ακροδεξιάς, είναι ακριβώς, ή για παράδειγμα... Εθνικό δεν είναι ακροδεξιό. Το όλοι πάνε με όλους. Το όλοι είναι εν δυνάμει κυβερνητικά, τώρα, κύριε κυβερνητική εταίρη με όλους. Σας απαντάω ερώτημα, πολύ συγκεκριμένα. Το όλοι είναι εν δυνάμει κυβερνητική εταίρη με τους όλους. Ή για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ που προσκαλεί από Κουντουρά μέχρι Παπακώστα. Λοιπόν, όλος αυτός ο αχταρμάς με τους γυρολόγους βγαίνει συμπέρασμα ότι οι διαφορές τους είναι στα δεύτερα, όπως φάνηκε και ο τσακωμός τους στο πρώτο μέρος της συζήτησης. Άρα λοιπόν ένα βγαίνει κάλεσμα, λοιπόν σήμερα το συμπέρασμα είναι... ότι είναι όλοι στην ίδια όχθη. Στηρίζουν την καπιταλιστική εκμετάλλευση, την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο πλαίσιο της στηρίζουν τα αντεργατικά μέτρα και ζητάνε άλλο μείγμα διαχείρισης. Οι αποχρώσεις τους είναι πολύ μικρές και επί της ουσίας ο λαός είναι αδιέξοδο να ψάχνει για διαφορές ανάμεσά τους. Τη διαφορά μπορεί να την κάνει με ισχυρό ΚΚΕ, με μια δύναμη που τους έχει αποκαλύψει, που έχει πει από την πρώτη στιγμή ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι μια ένωση του κεφαλαίου, η οποία είναι ενάντια στους λαούς και σήμερα πρέπει να πάρει ξεκάθαρη τοποθέτηση αν θα συνεχιστεί αυτός ο βάρβαρος δρόμος που έχει προδιαγραφεί για πολλές δεκαετίες ή αν θα βάλει ο ίδιος τη δικιά του σφραγίδα στις εξελίξεις, παλεύοντας για άλλη εξουσία και οικονομία με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του και με αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το πραγματικό διακύβευμα για εμάς μπροστά στις ευρωεκλογές. Τώρα για την κριτική του ΚΚΕ είναι σεβαστή, αλλά θέλω να το θέσω και ως ένα ερώτημα στον Κώστα τον Παπαδάκη, όταν έρθει η σειρά του να το απαντήσει. Όλα τα κομμουνιστικά κόμματα που εκπροσωπούνται στο Ευρωκοινοβούλιο ανήκουν στην Ευρωομάδα της Αριστεράς. Οι Γάλλοι, οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, οι πάντες. Πλην του ΚΚΕ, το οποίο ανήκε για δεκαετίες στην Ευρωομάδα της Αριστεράς και αποφάσισε το 2014 να εγκαταλείψει την Ευρωομάδα στην οποία ανήκε από τη δεκαετία του 80. Το ερώτημά μου είναι γιατί πιστεύει ότι μέσα από αυτή την αυτοαπομόνωση να ανήκει το ΚΚΕ στους μη εγγεγραμμένους, με πολύ λιγότερα δικαιώματα και πρακτικά με μηδενική δυνατότητα επιρροής στα πράγματα. Τι λέτε, κύριε Παπαδημούλη, τώρα. Αυτό λέω. Πώς το εξηγείτε, πώς το εξηγεί αυτό. Να μου απαντήσετε, να μου επέντησετε. Ο κύριος Παπαδημούλης αναφέρθηκε και έκανε εκκλήσεις προς το ΠΑΣΟΚ σε ένα κόμμα που έχει κάψει το λαό μας επανειλημμένα και μέχρι πριν ήταν τα κακά του κόσμου και ξαφνικά αυτά όλα εξαφανίστηκαν και τώρα έχει γίνει προοδευτική δύναμη και του απευθύνει καλέσματα. Λοιπόν, αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, ο οποίος την ίδια ώρα συμμετέχει στην ομάδα της ΓΚΕ και μόνο η συμμετοχή ενός κόμματος το οποίο προώθησε την Συμφωνία των Πρεσπών, είναι νατοικότερος του ΝΑΤΟ, συνεργάτης του Τραμπ, και έρχεται η ΓΚΕ, όχι μόνο ξεπλένει τα μνημόνια, ξεπλένει και τα μνημόνια και κάνει και πρόταση κιόλας να βραβευτούμε βραβείο Νόμπελ Ειρήνης ο Τσίπρας και ο Ζάεφ. Θα τρελαθούμε. Και αυτό είναι αριστερά. Λοιπόν, δεν έχει καμιά σχέση το ΚΚΕ λοιπόν, με αυτό και μαζί με δεκάδες κομμουνιστικά κόμματα. Υπάρχει Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Πρωτοβουλία, παίρνει πρωτοβουλία στο Ευρωκοινοβούλιο και σε όλη την Ευρώπη ενάντια στα αντεργατικά μέτρα και σημαδεύει την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και όλες αυτές τις δυνάμεις που είναι ουρά της σοσιαλδημοκρατίας και έχουν φτιάξει εδώ και ολόκληρη και είναι η νέα σοσιαλδημοκρατία αυτή που θέλει να αντικαταστήσει το ΠΑΣΟΚ. Οι νεόκοποι σοσιαλδημοκράτες που το ΚΚΕ ξέρει ο λαός μας δεν έχει καμιά σχέση. Γι' αυτό λοιπόν δεν έχει μετατραπεί η αριστερά της Ελλάδας σε το πιο σύντομο ανέκδοτο. Η αριστερά του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν γίνονται αυτά. Καμία λοιπόν σχέση. Πιστεύετε ότι μπορεί να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο και για την Ευρώπη με όλες αυτές τις συμφωνίες, τις συμμαχίες, τις διαφωνίες σας, για να προχωρήσει, όπως λέει ο κύριος Παπαδημούλης, ως αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρώπη μπροστά? Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Και για μας. Με ποια σειρά θέλετε να απαντήσω? Να μας δώσει μια απάντηση ο κύριος Παπαδάκης, τον οποίο τον έχουμε αδικήσει. Υπάρχει ελπίδα στην πάλη των λαών ενάντια στα υπεραλιστικά σχέδια που αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή, που είναι πολύ ανησυχητικά και επικίνδυνα, με δεδομένη την ενίσχυση της στρατιωτικοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με δεδομένη στις ανοιχτές πληγές των αλυτρωτισμών που τροφοδοτεί η επικίνδυνη Συμφωνία των Πρεσπών, μπροστά και στην επιθετικότητα της αστικής τάξης του
Τουρκίας και βεβαίως υπάρχει ελπίδα στην πάλη ενάντια στα αντεργατικά μέτρα και τα μνημόνια. Και το πιο ελπιδοφόρο είναι ότι κόσμος και δυνάμεις οι οποίες στήριξαν το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα βγάζουν συμπεράσματα και ενισχύουν αποφασιστικά το ΚΚΕ και αυτή η τάση δυναμική καταγράφεται, είναι διακριτή και πιστεύουμε ότι μπορεί να δυναμώσει πηγαίνοντας προς την κάλπη για να δώσει αποφασιστικό μήνυμα ενίσχυση σε όλες τις κάλπες του ΚΚΕ.